Δεν είναι τυχαίο το μέρος που βρισκόμαστε. Είμαστε στο Κοροπή, ακριβώς εδώ που έχει βρεθεί ο σκελετός του ανθρώπου που πρέπει να είναι ο Νίκος και είναι νεκρός. Και το βρήκαν τώρα, μετά την εκπομπή. Από εδώ και πέρα πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όταν βλέπεις του παιδιού σου τα πράγματα. Δεν ξέρω. Εγώ είδα τα πράγματα και ηλιολάθηκα τώρα. Εντάξει τώρα, λίγο. Τι να σας πω. Πείτε μου τώρα τι να σας πω. Είδα το ρολόι του, είδα το τηλέφωνό του, είδα... Αλλά αυτό κυρίως που με διαβεβαίωσε 100% ήταν μία μπομπονιέρα από το γάμο του Ανδρέα Παπανδρέου που είχα κάνει τη διακόσμηση στο τραπέζι της εκκλησίας και... Βρέθηκε πάνω του. Και βρέθηκε πάνω του. Την είχε η αστυνομία μέσα σε ένα χαρτάκι και μάλιστα την είχαν περιτυλίξει και με μία ταινία. Και έγραφε πάνω Ανδρέας Δήμητρος. Ούτως ή άλλως εσείς είχατε άλλη μία ή δύο? Ναι, είχα ακόμα. Άλλη μία. Άλλη μία και είναι αυτή. Ναι, είναι αυτή. Είχα διαβάσει κάποτε ένας κριτικός ότι πρώτη τιμή την έβγαζε 10.000. Το σακίδιο, όλα μαζί. Και το σακίδιο όχι 100%. Ότι είναι δικό. Αλλά μπορεί να είναι δικό του. Όλα μαζί μέσα σε μία κούτα τα φέρανε και μου τα δείξανε οι άνθρωποι. Το κάθε ένα ξεχωριστά, ασφαλισμένα μέσα σε σακούλες. Προφανώς έχει γίνει. Αυτό είναι μια τυπική διαδικασία. Και δεν μου επέτρεψαν ούτε να τα αγγίξω. Εδώ πέρα ο γιος σας είχε κάποιο λόγο να έρθει? Ποτέ δεν έχουμε αναφερθεί γι' αυτό το χώρο. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί ένας νεκρός να είναι εδώ 2 μήνες και να μην... μέσα στο καλοκαίρι... Και να μην μυρίσει, να μην καταλάβει κάποιος. Και να μην το αντιληφθεί κανείς. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Αυτό εγώ δεν θα το χωνέψω, ότι... Ήτανε 2 μήνες εδώ και δεν το είδε άνθρωπο. Πόση βαρύτητα δίνω να έγινε κάτι κακό από την πλευρά του νομίσματος. Άλλη τόση βαρύτητα δίνω και μήπως κάποιος από αυτούς που συζητούσε... Είναι και αυτός... Αποφθώνω. Δεν υπάρχει κάποιος να μας πει
από πού τον πήρανε. Εγώ μπορώ να περπατήσω όπου θένε. Όπου θένε μέσα σε αυτά τα αγκάθια, εγώ μπορώ να περπατήσω. Πού τον βρήκανε, να πάω κι εγώ ακριβώς να δω. Να πάω να ανάψω ένα κεράκι. Ναι. Εκεί. Να πάω να καθίσω λίγο.